το μωρό, δεν ξέρω. Εμένα εξακολουθεί να είναι το μωράκι μου. Είδες. Πώς είναι τρεις κόρες, ρε παιδί μου, πραγματικά. Είναι υπέροχο. Ναι. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Γιατί νομίζω ότι ούτως ή άλλως εμείς οι γυναίκες με τα κορίτσια το έχουμε πιο πολύ, γιατί συνεννοιόμαστε κάπως καλύτερα, πιο εύκολα. Είναι πιο βατός ο δρόμος, νομίζω, είναι το φίλο με τα κορίτσια. Μας. Είναι το φίλο. Καταλαβαίνουμε κιόλας. Έχουμε περάσει από εκεί που περνάνε όλα τα στάδια, τα έχουμε περάσει κι εμείς. Ναι. Είναι σαν να έχεις λίγο μια μικρογραφία του εαυτού σου, κάπως. Μην το λες αυτό, γιατί έχω τρία κορίτσια και είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ του. Σαν χαρακτήρα και σαν εμφάνιση δεν πολύ μοιάζουν, αλλά και σαν χαρακτήρες είναι. Διαφορετική. Είναι, αλλά τη μανούλα την κοιτάνε και είναι μανούλα και συζητάω, να βάλουν τα ρούχα τη. Δεν το συζητάω. Εμένα έχει αρχίσει παίρνει τα παπούτσια μου. Μου βάζει τα παπούτσια μου, τα αθλητικά, μην φανταστεί. Και μου και περπατάει μέσα στο σπίτι, μπαμπαμ και φωνάζει. Τα ανέβει και στα τακούνια, μην ανησυχεί. Τα ανέβει, θα βάλει και τα κολλιέ και όλα. Είναι ωραίο να έχει κόρες. Νομίζω ότι επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι ότι μεγαλώνοντας μπορείς να τις παίρνεις όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή το κορίτσι. Δεν έχει πρόβλημα να το πάρει μαζί στο κομμωτήριο να κάτσει δίπλα, α πούμε, την ώρα που θα κάνει μια ηλικία. Σε ψώνια, το σε κομμωτήριο, θα σε, σκοτώσει, νομίζω. Σε οτιδήποτε, σε βόλτα, σε τύπου πάμε να χαζέψουμε, να περπατήσουμε, σε οτιδήποτε αρέσει σε μια γυναίκα, αρέσουν και στα κορίτσια. Στα κοριτσάκια, λογικό. Ναι. Το αγόρι να το πάρει στα ψώνια, θα σε σκοτώσει. Είσαι καλά. Θυμάμαι το γιο μου από τότε που ήταν 5 χρονών έκανε επανάσταση, 5 ή 6. Είπε, εγώ δεν θέλω να ξανάρθω μαζί σου, δεν μ' αρέσει αυτό, μαμά, με κουράζει που κάνεις. Με τίποτα. Γιατί το άλλο ισχύει αυτό, αγόρι-κορίτσι, ότι δεν θέλουν φυλάκια πολλά και αγκαλιές τα αγόρια. Τα αγόρια, από την ώρα που μεγαλώνουν και μετά, η αλήθεια είναι ότι λίγο τα κόβουν τη μέρα. Το βράδυ τα παιδιά παραμένουν παιδιά. Θέλουν αγκαλίτσα, λίγο φυλάκι, μανούλα. Τα παιδιά μανούλα, όλα να μυρίσουν το βράδυ είναι παιδιά. Ανεξαιρέτως φίλου και ηλικίας. Θέλουν ό,τι θέλανε πάντα. Αλλά τη μέρα τα αγόρια είναι σου λέει τώρα μπροστά στους φίλους μου, με χαϊδρολογήματα, τι είναι αυτά. Πάντως δεν σου κρύβω ότι εγώ κόρη ήθελα πάλι. Δηλαδή και το δεύτερο κορίτσι ήθελα. Με πιάνω στον δρόμο, μου λένε κορίτσι και το δεύτερο δεν πειράζει. Το τρίτο μπορεί να είναι αγόρι. Έτσι σου λένε. Είναι παιδί μου, τι δεν πειράζει. Ναι, έτσι όχι, μου λένε. Όχι, είναι πολύ ωραία τα κορίτσια. Κοίταξε, ωραίο είναι να μπορεί να έχει, φαντάζομαι, και το λέω επειδή έχω την χάνει να έχω και τα δύο φίλια. Ναι, 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 καλό, ισορροπημένο. Αλλά από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάνει το πρώτο παιδί, ό,τι φίλο και να γεννήσει, μετά θε το δεύτερο να είναι του ιδίου φίλου. Το έχω προσέξει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ίσως για να κάνουν παρέα, δεν ξέρω. Πάντως,